Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τον υποκινητή. Κύριε Καραθανασόπουλε, θεωρήστε ότι είσαστε ένας εκ των υποκινητών των μαθητικών καταλήψεων. Και έχουν παρελάσει οι πολιτικοί εδώ, κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχω ακούσει και από αρκετούς να λένε ότι πίσω από τις καταλήψεις των παιδιών βρίσκεται και το ΚΚΕ, και κατά κύριο λόγο το ΚΚΕ. Δεν θέλω να απολογηθείτε την άποψή σας, θέλω για όνομα του Αγίου Παναγίας. Γνωριζόμαστε χρόνια, δεν πιστεύω να θεωρείτε ότι σας... Δεν αισθάνομαι καθόλου την ανάγκη να απολογηθώ, δεν βρίσκομαι στο δόλιο του κατηγορουμένου. Έτσι. Ποια είναι η αιτία και ο παράγοντας που κινητοποιεί τους μαθητές? Η αιτία και ο παράγοντας είναι η κυβερνητική πολιτική, όπου εν μέσω πανδημίας στηβάζει τους μαθητές σαν τις αρδέρες σε αίθουσες, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, με πολύ μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και σε καθαρίστριες. Όχι σήμερα. Αυτός είναι ο πραγματικός παράγοντας που οδηγεί στις κινητοποίησεις στους μαθητές για να μπορέσουν αφενός μεν να διασφαλίσουν το δικαίωμα στη μόρφωση, αλλά πάνω απ' όλα και το δικαίωμα το οποίο έχουν στην υγεία, για να μην ακριβώς σε συνθήκες πανδημίας μετατραπούν τα σχολιά μας σε φωλιές εξάπλωση της πανδημίας και όχι μόνο πολλά από αυτά που λέτε, κύριε Καραθανασόπουλε, αλλά και στις οικογένειές τους. Πολλά από αυτά που λέτε νομίζω ότι είναι φτωχά τα αντεπιχειρήματα. Αλλά η λύση είναι η κατάληψη και σε αυτό το οποίο σας καταλογίζουν. Το γράφουμε κιόλας. Θεωρούν το ΚΚΕ υποκινητή. Εμείς μέχρι και ένα μαθητή είχαμε βγάλει, ο οποίος είναι στο μαθητικό συμβούλιο, το διατοπικό της Αττικής, και μας είπανε, μα αυτός είναι εκνήτης. Κοιτάξτε, το να στοχοποιήσει τα παιδιά είναι ένα ζήτημα. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς λέμε ότι οι μαθητές είναι όριμοι να μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες μορφές πάλης. Και δεύτερον, το ΚΚΕ και η κομμουνιστική νεοελλάδα στηρίζει, και δεν το κρύψαμε αυτό, τις αγωνιστικές κινητοποίησεις των φοιτητών και προσπαθεί να απαντήσει στις προβοκάτσεις τις οποίες στείνει η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, και διάφορα παπαγαλάκια που εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, είτε περί υποκινούμενων είτε περί μαθητών οι οποίοι είναι ενάντια στη μάσκα συνωμοσιολόγων. Το λέμε αυτό, ή για διάφορα άλλα ζητήματα περί φθορών, περί καταστροφών, και βεβαίως να αντιμετωπίσει και τις διάφορες προσπάθειες τις οποίες γίνονται να συκοφαντηθεί αυτός ο αγώνας των μαθητών, παίρνοντας αποσπασματικά θέματα και προβάλλοντάς τα ως κυρίαρχα. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το ΚΚΕ έχει εμπιστοσύνη στους μαθητές, στηρίζει τον αγώνα των μαθητών και θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα αυτόν, το οποίο έχει δίκαια αιτήματα που πηγάζουν από τα προβλήματα που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική. Τι λέτε? Λέω ότι απέναντι στη λογική του νόμου και της τάξης που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λοβέρδος, υπάρχει και η λογική η οποία λέει ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει τα σημαντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των επιστημόνων που την είχαν προειδοποιήσει από την άνοιξη κιόλας, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία με 20 και 25 μαθητές, όπως έκανε με το τελευταίο νόμο που ψήφισε κατά καλόκαιρα, που αύξησε τον αριθμό των μαθητών 25 σε κάθε τάξη. Κύριε Καραθανασόπουλε, πολλά από τα προβλήματα, πολλά από τα θέματα που θέτουν οι μαθητές είναι υπαρκτά. Η κατάληψη όμως μπορεί να τα λύσει. Γιατί ας πούμε ότι σήμερα ο κύριος Λοβέρδος έλεγε εδώ, έχουν δίκιο οι μαθητές, θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματά τους. Αυτό αυτομάτως θα σήμαινε ότι θα είχαμε λήξει το καταλήψεων. Είχε 6 μήνες η κυβέρνηση περιθώριο να διαχειριστεί το ζήτημα και αντί να κάνει αυτό, ψήφισε μέσα στο καλοκαίρι νόμο όπου αύξανε τον ανώτατο αριθμό των μαθητών ανατάξει στα 25 εν μέσω πανδημίας. Άρα δηλαδή, αντί να κινηθεί η κυβέρνηση στην αποσυμφόρηση, στη μείωση των μαθητών κατά τάξη, κινήθηκε στο όλο και περισσότερο. Θέλω να πάω στον κύριο Παλάπα για να μην παραπονεθεί. Έτοιμος είναι να παραπονεθεί. Για να μπορέσει να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς. Είναι έτοιμος. Η επίσκεψη Πομπέο σηματοδότησε τις επικίνδυνες εξελίξεις και σχεδιασμούς στην περιοχή μας. Βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα αμερικανοατολικά σχέδια.
Η χώρα μας μετατρέπεται όλο και περισσότερο με την αναβαθμισμένη παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας σε ορμητήριο απέναντι στους λαούς, αλλά και σε μαγνήτης κινδύνων, δηλαδή σε στόχο αντιπίνων για το λαό και τη χώρα μας, με βάση τις οξύτατους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην περιοχή ανάμεσα στους Αμερικάνους, τους Ρώσους και τους Κινέζους. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά, ότι η επίσκεψη Πομπέο συνέβαλε στο να επιταχυνθεί η διαδικασία διευθέτησης μέσα από τον διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, με αποκλειστικό γνώμονα και στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών από τους Αμερικανονατοϊκούς, τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και τη διασφάλιση της συνοχής στην Ατοϊκή Συμμαχία. Αυτές είναι οι επιδιώξεις. Σε αυτές τις επιδιώξεις η ελληνική κυβέρνηση μάλλον έδωσε γη και είδωρ, και αυτό ακριβώς αποτελεί και τον κίνδυνο και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά πάνω απ' όλα για τους λαούς της περιοχής και για τον ελληνικό λαό. Αυτό ακριβώς πρέπει να αντισταθούμε σε αυτές τις εξελίξεις.